Γεια χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Run Simulator. Είμαστε στο σημείο που είχαμε χτίσει στο προηγούμενο επεισόδιο, παιχτούρες, άμα το έχετε χάσει, τον αχυρώνα μας, τον κτηνοτροφικό αχυρώνα μας. Σήμερα θα πάμε να βάλουμε τα πρώτα μας γουρούνια μέσα. Αν θέλετε να χάσετε επόμενα επεισόδια με Runs που θα έρθει σύντομα νέο επεισόδιο, σιγουρευτείτε, έχετε κάνει εγγραφούλα, έχετε πατήσει το καμπανάκι για να σας έρθει ειδοποίηση όταν αυτό ανέβει. Πρόσφατα φτάσαμε και στους 17.000. Σας ευχαριστώ όλους όσους έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι μέχρι αυτή τη στιγμή. Θέλω να φτάσουμε σε στόχο να φτάσουμε τους 20.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Κάντε μια εγγραφούλα άμα είστε νέοι για να το καταφέρουμε αυτό. Όπως βλέπετε, παιχτούρες, είμαστε εδώ πέρα στο κεντρικό μενού. Έχουμε αλλάξει λίγο την ενδυμασία μας και λίγο το στυλ μας. Έχουμε βάλει ένα διαφορετικό γυαλί. Έχουμε βάλει καπέλο, όπως βλέπετε, να είμαστε λίγο στο κλίμα περισσότερο. Και έχουμε αλλάξει και έχουμε βάλει πιο κάργο και πιο χειμερινά ρούχα. Καθώς έχει αρχίσει και κάνει λίγο κρύο, πατάμε continue. Τι ώρα είναι πάλι, ρε γάμοτο? Πάλι με τον απογευματινό ύπνο, το έχω χάσει συνέχεια, ρε γάμοτο. Αχ, τι ώρα έχει πάει τώρα? Να δούμε το φεγγάρι. Με τον ήλιο. Πού είναι ο ήλιος? Πω, θα είναι 7 παρατέταρτο τώρα η ώρα. Δεν τον βλέπω καν τον ήλιο. Είναι αυτή τη στιγμή. Το σπίτι μας είναι υπέροχο όμως, παιχτούρες. Έχουμε αλλάξει και το στυλ μας, λες και είναι άλλος χαρακτήρας είναι τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα παιδί μου είπε στο προηγούμενο επεισόδιο, στο τέλος, που έλεγα να φτιάξουμε μια αποθήκη να αποθηκεύουμε και τα τρόφιμα, μου είπε ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω την αποθήκη και λογικά θα εννοεί αυτή την αποθήκη, θα μπορούμε να αποθηκεύουμε εδώ πράγματα. Και δεν το έχω κάνει τόσο καιρό. Να βάζουμε εδώ τα κρέατα και να τα πάμε να τα πουλάμε σε καλές τιμές όταν είναι. Αυτό είναι σίγουρα βολικό αυτό εδώ πέρα. Και έχουμε και εδώ κάτι ραφάκια, πιθανόν θα μπορούμε να τα βάζουμε. Και εδώ έχουμε χώρο να βάλουμε και τραπεζάκια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βάλουμε τραπεζάκι. Π.χ. πείτε τώρα εδώ πέρα, πάμε λίγο στο. Έχει table. Λογικά μπορώ να το βάλω. Και ναι, μπορώ να το βάλω. Μπορούμε να βάλουμε ένα τραπεζάκι εδώ, έξτρα, να κουμπίσουμε πάνω διάφορα πραγματάκια. Να δω λίγο, έχει 9 woods. Ωραία, αυτό κάποια στιγμή μπορούμε να το φτιάξουμε. Όταν θέλουμε να βάλουμε κανένα αντικείμενο πάνω. Σήμερα βλέπουμε ότι η ώρα είναι 7 και 20. Ακόμα δεν έχει νυχτώσει για να κοιμηθούμε να περάσει η επόμενη μέρα. Είχα κάνει κάποιες δουλίτσες τις προηγούμενες μέρες. Όπως βλέπετε, είμαστε στα 1140 δολάρια. Έχω πάει για κυνήγι αρκετές φορές. Έχω βγάλει κάποια θυράματα για να πουλήσουμε. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα έχουμε και σφαίρες. Είχα πάρει και 2 24. Έχω ταΐσει πάρα πολλές φορές τις κότες. Διότι οι κότες έχουν γίνει πάρα πολλές, όπως θα δείτε. Άμα μπούμε μέσα αυτή τη στιγμή και κλείσω, πάλι θέλουν φαγητό. Πω, πω, τρώνε πάρα πολύ, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ τρώνε. Νεράκι και αυτό θέλει 1,7%. Πρέπει να φτιάξουμε το πηγάδι σήμερα, δεν πάει άλλο. Κοιτάξτε πόσες πολλές είναι οι κότες. Τσεκάρετε λίγο και είναι και κάπου αλλού. Είναι και από εδώ στο βάθος. Εδώ είναι 3, 4, πόσες είναι, 5. Πρέπει να είναι 5 εδώ κότες. Η μία πάνω στην άλλη. Αλλά και το καλό με αυτό όταν έχουμε πολλές κότες είναι αυτό που θα σας δείξω τώρα. Κοιτάξτε λίγο πόσα αυγά έχω μαζέψει. Αυτά τα αυγά εδώ πέρα παίζει να είναι. Να κάνουμε λίγο το first person. Αυτά τα αυγά εδώ πέρα παίζει να είναι καμιά 30 αυγά. Ξέρετε πόσα έχω μαζέψει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και συνεχώς βγάζουν καινούρια. Τώρα είναι 3 αυγουλάκια εδώ. Θα δείτε το πρωί πόσα θα είναι. Τώρα πιστεύω ήρθε η ώρα να πάμε να κοιμηθούμε λίγο, να ξημερώσει. Για να κάνουμε τις δουλίτσες που θα έχουμε για αύριο. Να πάμε να αγοράσουμε γουρούνια, να πάμε να πουλήσουμε τα αυγά αυτά, να πάμε να πάρουμε τροφές. Γιατί οι τροφές τώρα φεύγουν στο μπαμ, δεν τις καταλαβαίνουμε καθόλου. Και ειδικά, αν βάλουμε και τα γουρούνια, εκεί θα είναι που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πότε τα αγοράζουμε και πότε τα ξοδεύουμε. Κάνουμε και ένα save, όπως είμαστε. Τέλεια, συγκωθήκαμε. Μια νέα μέρα ξημέρωσε εδώ πέρα στο ράτζο μας. Έχουμε αρκετές δουλίτσες μπροστά στη μέρα μας. Έχουμε να φτιάξουμε και κάποια στιγμή ένα windmill, γιατί αυτός εδώ είναι διαλυμένος. Να βάζει με νερό τα διάφορα ζώα που έχουμε εδώ στη φάρμα μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα εδώ πέρα στο ράτζο μέσα, στο barn εδώ, στο να έχει ανοίξει η πόρτα. Συνεργαστής, ωραία. Βλέπετε εδώ πέρα, παιχτούρες, έχουμε 2 μπολ για νερό. Έχω βάλει 2, εντάξει, το ήθελα. Και εδώ είναι για φαγητό. Πιστεύω ένα μεγάλο φτάνει. Και έχω βάλει και φώτα εδώ. Οπότε έχουμε 4 plate μεταλλικά το καθένα. Θέλουμε σύνολο 8. Οπότε εμείς εδώ πέρα βλέπω αυτό είναι στα 5. Πάμε να κουμπώσουμε λίγο αρχικά αυτό και πάμε να πουλήσουμε μετά τα αυγά, να φέρουμε και στο δρόμο τα γουρούνια. Κουμπώνουμε το ένα το φως, να δούμε και πώς είναι. Ωραίο το φωτάκι. Βλέπετε, το ανάβεις και έχεις φως μέσα στο χώρο που θες. Αρκετά όμορφο αυτό και ειδικά θα είναι αρκετά όμορφο το βράδυ. Εδώ στον αχυρώνα μας θα έχουμε αυτό. Θα έχουμε και τα γουρούνια μέσα, θα είναι πολύ δυνατό. Μπορεί να βάλεις και απ' έξω, να βάλεις και εδώ πέρα στις κότες. Τις κότες ίσως φτιάξουμε κάποια στιγμή ένα χώρο. Θα πάμε να σας δείξω λίγο τις κότες τώρα. Εδώ κοιτάξτε πόσο. Μην πάτε να βγείτε έξω τώρα που έχω ανοίξει την πόρτα. Πάνε να βγουν έξω.
Θέλουμε επιγόντως και το νερό να το βάλουμε, γιατί τελειώνει το νερό. Και εδώ οι κότες δεν έχουν. Έχουν 1%, πώς να έχουν. Τώρα κοιτάξτε τα αυγά. 4 εδώ. Άλλα 2 από εδώ. Από εδώ που είχαμε 3, πώς έχουν πάει τώρα. Αλλά δεν είναι η ώρα τους ακόμα να γεννήσουν. Αυτά είναι τα χτεσινά. Να είναι τα χτεσινά ακόμα. Οπότε παίρνω λίγο τα αυγά. Όπως είμαστε, πάμε να τα πουλήσουμε, να δούμε τι θα βγάλουμε. Θα πάμε να αγοράσουμε πραγματάκια να φτιάξουμε. Πηγάδι αναγκαστικά θα φτιάξουμε σήμερα. Δεν μας πάει άλλο παραπάνω. Το πηγάδι, να δούμε λίγο τι ήθελε να φτιάξουμε για να πάρουμε μαζί μας τα πράγματα. Εδώ, πηγάδι θέλουμε 6 wood plank, ωραία, και 50 concrete, το τσιμεντάκι. Τέλεια. Οπότε θα δούμε τι άλλο χρειαζόμαστε. Θα πάρουμε και μερικές μεταλλικές πλάκες. Να φρθούμε τα φτιάξουμε αυτά και μετά θα πάμε να πάρουμε τα γουρούνια. Προς το τέλος θα μπουν τα γουρούνια της μέρας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σε όλη τη διάρκεια του βίντεο να δείτε ακριβώς τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε αρκετά πραγματάκια νέα σήμερα. Αρχικά πάμε. Ω, μην σπάσουμε και τα αυγά, γιατί σπάνε και τα αυγά. Πιστέψτε με, σπάνε. Έχω σπάσει 2-3. Όπα, το ελάφι. Έλα εδώ, ρε άτιμο. Θα σταματάς όταν σου μιλάω. Πάρτο. Έχω βρει και κόλπο να γεμίζεις πιο γρήγορα. Πάρτο μία, δύο. Έπαιζε διαφήμιση πίσω μου, κόψε το... τον ιδρύο. Λοιπόν, έχουμε τιμή στα αυγά 1,7 πάνω. Πω, 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 πω. Φανταστείτε πόσα λεφτά θα βγάλουμε. Πόσα αυγά έχουμε μέσα. 50 αυγά είχαμε μέσα, παιχτούρες. 49. Και παίρνουμε 500 ευρώ. 10 ευρώ το ένα. Φέρε τα money, 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 money. Έλα φίλε, φτιαχτήκαμε. 1600 έχουμε πάει, με τα αυγά μόνο. Και έχουμε και άλλο ένα ελάφι εδώ βλέπω τώρα. Στο ίδιο σημείο 3 ελάφια. Πού είναι τώρα, να πάμε να το χτυπήσουμε κι αυτό. Μην τα αφήσουμε. 2 είναι εδώ. 1. Έλα. Όχι, δεν έχω βάλει σφαίρες. Πάρτο. Δεν είχα γεμίσει, ρε. Τέλεια, έχουμε 3 ελάφια εδώ. Πάμε να φέρουμε. Όπα, πάμε να φέρουμε το αμαξάκι να βάλουμε τα κρέατα πάνω. Τι τιμή είχαν τα αυγά, ρε φίλε. Τι τιμή είχαν τα αυγά. Πω, φτιαχτήκαμε αρκετά, ρε. 500 ευρώ ρε, από τα αυγά. 10 ευρώ το ένα. Πω, 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 τιμή. Είχε 6 ευρώ το ένα και πήραμε 1,7 μπόνους και πήγε στα 10. Πω, τέλεια. Είδατε, τυχαίνουν αυτές τις μέρες οι ωραίες που βρίσκεις από την αρχή της μέρας 3 ελάφια έτσι, χωρίς να ψάξεις καν. Και είναι οι άλλες ημέρες που ψάχνεις και δεν βρίσκεις ούτε ένα. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Αυτά, κοιτάξτε τι τιμή παίρνεις. 15 ευρώ δίνεις τα κρέατα και 10 έδινες το αυγό. Δεν είναι και άσχημα τα 120, αλλά λέμε τώρα του στραβού τα δίκιο. Δεν έχει δώσει και ένα. Έλα εδώ. Άλλο ένα. Ένα 15 ακόμα. Όμορφα. Ω! Μην μπω με χειρόφρενο. Τώρα εδώ θα μπω με χειρόφρενο όμως. Έφυγα. Γρήγορα, 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 γρήγορα. Πάμε, 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 πάμε. Θα μας πεθάνουν τα... οι κότες. 110. Ωραία. Και ένα 50 κιλό. Τσιμέντο. Και δεν πήγα στο check-out καν. Ευτυχώς μένουν και πατάμε ένα checkout και όλα τα λεφτά από τα αυγά φύγαν ήδη σε αυτά τα πραγματάκια. Αλλά έχουμε ακόμα 1200, οπότε είμαστε κομπλέ, να έχουμε και για φαγητό. Κοιτάξτε που το προσγείωσε και να ήθελα να το προσγείωνε εκεί. Τις πλάκες δεν τις προσγείωνε, τώρα επειδή ξέρω το παιχνίδι. Έφυγα, τα βόλεψα. Κόλλησε τον γκάζι. Φύγαμε για ράτζο. Είμαστε 200 μέτρα μακριά. 300 μέτρα μακριά. Πρέπει να βιαστούμε λίγο. Πάμε να φτιάξουμε γρήγορα το πηγάδι γιατί τα ζώα μας δεν θα τα βλέπω να αντέχουν και πολύ. Εντάξει, δεν πεθαίνουν τόσο γρήγορα. Είχε περίπου 0,1%. Αλλά ήταν πάρα πολλές οι κότες και πέφτει αρκετά γρήγορα, πιστέψτε με. Και στο παγούρι το άλλο το κίτρινο δεν έχουμε καθόλου νερό για να το βάλουμε. Εδώ έχουμε μαζέψει μερικά planks που θα είναι χρήσιμα. Κόψε,
Φρέσκο φαγητό. Άδειασε το νερό. Και εδώ δεν έχω καθόλου. Πρέπει να φτιάξουμε γρήγορα το πηγάδι μας. Πού να βάλουμε το πηγάδι? Σκεφτείτε γρήγορα. Πρέπει να σκεφτώ γρήγορα. Πηγάδι. Αυτό. Το πηγάδι θα μπει σε ένα σημείο που θα είναι εύκολο στην πρόσβαση. Κάπου εδώ πιστεύω θα είναι κομπλέ. Κομπλέ είναι, αλλά το έχουμε βάλει λάθος. Πάμε ξανά άλλη μία. Να γυρίσει η μανιβέλα με αυτόν τον τρόπο. Τέλεια. Τι λέτε, αυτό το σημείο είναι κομπλέ εδώ πέρα? Να το έχουμε. Το βάζουμε εκεί γιατί περισσότερο θέλουν τα ζώα εδώ πέρα. Νερό. Αυτά εδώ πέρα ένα κουβαδάκι και τους περισσεύει κιόλας. Αυτό δεν το θέλουν προσωρινά. Θέλουν αυτό να το αφήσουμε εδώ και θέλουν το τσιμέντο. 50 κιλά. Οπότε πάμε να τοποθετούμε αυτό και μερικά 8-6 planks. Ωραία. Έτοιμο το τσιμέντο. Κουμπώνουμε και 6 planks. Μία ντάνα πιστεύω είναι 6. Οπότε αν δεν κάνω λάθος θα τελειώσουμε. Και είναι έτοιμο, μας περίσσεψε και 2. Είναι 8. Τέλεια. Πάμε να βάλουμε λίγο το νερό εδώ πέρα να δούμε και πώς δουλεύει το πηγάδι. Γρήγορα, γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πιο πολύ για τις σκότες, αλλιώς χρόνο έχουμε. Κουμπώνεις παιχτούρες αυτό εδώ πέρα. Ρίχνει μέσα. Και μετά το τραβάς πίσω. Τι λες, να κάνω rotate το... Okay. Να κάνω rotate το mouse λέει. Δεν το πιστεύω. Τι θέλει να κάνω με το ποντί? Γιατί ρε παιχνίδι με παιδεύεις τόσο? Μήπως δεν το έχω πιάσει σωστά? Γιατί με παιδεύει τόσο το παιχνίδι? Γιατί δεν το κάνει κάτι αυτόματα μόνο του? Και δεν καταλαβαίνει το rotate του. Βγάλει τον κόλλο νερό επάνω τον κουβά. Όπω. Θα προσπαθήσω να φτιάξω το windmill. Δεν τραβιέται αυτό. Ξέρετε τι προσπάθεια έκανα τώρα εδώ πέρα να βάλω νερό? Για να βάλω ένα κουβά νερό. Πλάκα έχει. Πλάκα έχει. Πολύ πλάκα. Εδώ 4 αυγουλάκια. Άλλα 3 εδώ. Πάμε να πουλήσουμε ό,τι αυγά έχουμε σήμερα γιατί έχουν πολύ καλή τιμή. Άλλο ένα εδώ και από εδώ άλλα 2. Πάμε να φτιάξουμε τώρα εδώ τα πηγάδια και τα πράγματα που έχουμε μέσα. Το νερό για το φαγητό. Να τελειώνουμε με αυτά. Πάμε, θέλουν 9, δεν κάνω... 16. Α, 8 ήταν τελικά το κάθε ένα. Έχουμε αφήσει και 2 πλάκες εδώ. Τα παίρνουμε για αυτά. Παίρνουμε και τα υπόλοιπα και τελειώνουμε με αυτά. Και πάμε, παίρνουμε επιτέλους τα γουρουνάκια. Μπώνουμε άλλα 7, πόσα είναι αυτά. Τέλειωσε με αυτό. 21 λίτρα έλεγε νερό, άμα είναι καλά. Δεν πάμε καλά, άμα έλεγε 21 λίτρα. 21 λίτρα έλεγε. Και έχω βάλει εγώ δηλαδή εδώ 42 λίτρα. Ναι. Και να τα βάζω όλα αυτά με το νερό από το πηγάδι. Ναι. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο που έκανα πριν να το σηκώνω πάνω. Δεν μας τα λένε καλά. Δεν μας τα λένε καθόλου καλά εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι έχουν φανταστεί. Ίσως δεν το δοκιμάσα και καλά. Πάμε να κάνουμε και άλλη μια προσπάθεια γιατί βιαζόμουν πριν. Εδώ άλλα 9 θέλουμε. Τώρα πώς θα το πάρουμε το 9, θα ξαναγυρίσουμε πίσω για ακόμα ένα. Ωραία. Πάλι καλά κάνω farm μόνος μου και μπορούμε να φτιάχνουμε κατευθείαν στα βίντεο τα πράγματα που θέλουμε. Αλλά τώρα για ένα με ξενέρωσε. Ωραία. Πόσο? 21 γι' αυτό. 21 για να γεμίσει ένα τέτοιο που είναι 7 το 1 θέλει 3 σακιά. Πω! Θα περάσουμε καλά, παιχτούρες. Παιχτούρες, θα περάσουμε καλά τώρα. Οπότε 3 σακιά όπως είμαστε. Βάζω και το τρίτο. Ανοίγουμε την πόρτα εδώ. Την έχουμε ανοιχτή μάλλον. Όπα, πρέπει να το μάθουμε λίγο. Και δεν πρέπει να τρέχουμε ειδικά. Γιατί θα σπάσουμε τον αχυρώνα. Φαγητό. Α, είναι αυτό το φαγητό τους, πιστεύω τώρα αυτό το 21 που τους έχουμε βάλει, τα 3 σακιά, να μην είναι για μισή μέρα. Έχει γεμίσει 21 τέτοια εκεί μέσα. Λίτρα. Πόσα είναι αυτά. Λοιπόν, παίρνω επίσης τις πλάκες εδώ τις σιδερένιες, να φτιάξουμε και το άλλο το φως. Γιατί σιγά σιγά θα χρειαστεί το φως, γιατί δεν βλέπουμε. Αφήνουμε το υπόλοιπο εδώ. Παίρνουμε τον κουβά τώρα για το νερό. Πάμε να πετάξουμε λίγο στο πηγάδι κάτω.
Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ωραία, το πέταξες. Κάτω πάει σφαίρα, εντάξει, δεν λέω. Το rotate του δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Τι θέλει, rotate είναι να κάνεις κύκλο. Κύκλος δεν είναι αυτό, γιατί το πηγαίνω μόνο από τη μία μεριά πάντα. Αλλά το βγάλαμε λίγο πιο γρήγορα από την προηγούμενη φορά. Ανέβασα λίγο και το DPI στο ποντίκι να πάει λίγο πιο σφαίρα. Αλλά δεν τραβιέται. 21 λίτρα, θέλει 3 κουβάδες το καθένα. 6 κουβάδες, εντάξει, το έχω παρακάνει και εγώ με το νερό. Δεν χρειάζεται τόσο νερό, είπαμε. Τι τραβάω κι εγώ έρμος για να κάνω. Χειρότερο και από γυμναστική είναι, ρε. Χειρότερο και από γυμναστική. Χίλιες φορές να κάνω βάρη, παρά αυτό. Δεν τραβάει άλλο. Θα γεμίσουμε ένα και λίγο στο άλλο. Και θα πρέπει να βάλουμε τον αχυρώνα, το windmill. Να μαζεύουμε νερό εδώ πέρα να τα τροφοδοτεί. Δεν θέλω πάει 9 η ώρα γιατί θέλω να προλάβουμε να πάρουμε τα γουρούνια για το βράδυ. Να τα έχουμε να περάσει η μέρα και να τα έχουμε όλο το βράδυ. Μπας και μεγαλώσουν λίγο μέχρι το πρωί. Έφυγα κατευθείαν. Τώρα έχω 21 στο ένα. Έχω και 7 στο άλλο. Οπότε είμαστε κομπλέ τώρα για αρχή. Αφήνουμε προς το παρόν αυτό εδώ. Παίρνουμε αυγά. Έχει βγάλει κανένα άλλο. Μόνο ένα. Τι κάνανε, ρε. Λοιπόν, κουμπώνουμε και αυτό πάνω. Φύγαμε για το μαγαζί. Πάμε να πουλήσουμε αυτά. Πιστεύω είναι καμιά 15 αυγά, σίγουρα. Πάμε τα πουλάμε. Πάμε, παίρνουμε ένα γουρούνι ή δύο για σήμερα. Α, με αυτό παίζω καλύτερα μου φαίνεται. Πόσα μου δίνεις? 230. Δεν είδα πόσα αυγά είναι. Λογικά θα το δείτε εσείς. Θα το δείτε εσείς πόσα είναι. Πάμε από εδώ όλο αριστερά. Πάμε τώρα General, παίρνουμε ένα γουρουνάκι. Πού είναι το General? Κάπου εδώ πάνω είναι. Τώρα είναι και βράδυ, 8.30. 9 η ώρα κλείνει 8.30 ώρα. Μην μου πεις κλείνει 8.30 ώρα γιατί το πρόλαβα. Πες μου ότι κλείνει 9.30 τουλάχιστον, όχι 8.30. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι καθόλου άμα κλείνει 8.30. Είναι πολύ νωρίς. Ω, πω. Λοιπόν, ανοιχτής. Έλα ρε, καλημέρα. Εδώ μέσα κοιμάσαι εσύ. Εδώ τη βγάζεις. Λοιπόν, ένα γουρουνάκι θέλω αρχικά. Ένα αρσενικό να το πάρουμε πρώτα. Βλέπω είναι και πιο έτσι μόσχα να θρεμπαίνω. 1500 μου φτάσει, ε. Μπορώ να βάλω ένα τώρα για αρχή. You can transport animal in a car. See car capacity. Press C button when facing large livestock. And you can control it. Either follow you home or... Μπορώ να το πάω και με τα πόδια το... Το πρώτο μας γουρουνάκι, παιδεκτούρες. Αυτό εδώ πέρα. Πώς θα τον ονομάσουμε? Πείτε ένα όνομα να το αγοράσουμε. Α, τρόμαξα. Λέω και εγώ ήρθε με δαγκώσει. Μπορώ να το πάω και περπατώντας στο σπίτι. Μπορώ να το πάω και περπατώντας στο σπίτι. Τσεκάρτε το. Πού είσαι, μικρούλι? Τι κάνεις? Θα σε πάω σε ένα ωραίο χώρο, θα σε ταΐζω, θα σε ποτίζω, ό,τι θες δικό σου. Transport animal. Μπήκες? Μπήκε. Περίμενε εδώ, πάω να φέρω και φαγητό για σένα. Έχουμε. Όχι, μου κλείσε πόρτα. Δεν το παρήγγειλα μαζί. Δεν έχουμε τώρα φαγητό για τη σκότωση, για το πρωί. Δεν πειράζει. Θα περάσουμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, έχουμε παιχτούρες στο πρώτο γουρουνάκι, όπως βλέπετε πίσω στην καρότσα αυτή τη στιγμή. Το πάμε προς τη φάρμα μας, το ράντζο μας. Ελπίζω να το αρέσει εκεί που θα το πάμε και να μεγαλώσει γρήγορα. 3 με 4 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και είναι έτοιμα για να τα σφάξεις. Και μετά να τα πουλήσεις σε κρέας. Εκτός αν θες να τα κρατήσεις για να τα κάνεις breeding και να μεγαλώνεις συνεχώς τα υπόλοιπα. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Αλλά θα σου τρώνε περισσότερα λεφτά στην αρχή. Γιατί τρώνε συνέχεια. Να ανοίξουμε εδώ και την πόρτα. Pull out. Έλα εδώ. Έλα εδώ, πας να τις σκάσεις. Σε μένα. Έλα μέσα. Έλα, χώρος εδώ είναι.
Πάμε μέσα, έλα. Σου έχω και λάμπες. Τσεκάρετε. Σ' αφήσω ελεύθερο. Ό,τι θες κάνεις, τρως. Φτάνεις εδώ πάνω να φας τουλάχιστον. Θα φτάσει να φάει εκεί. Να πιει νερό, φτάνει είπες. Να φάει. Γουρουνάκι, σου έχω φαγητό πέρα και στην άκρα, μα θες. Έλα μαζί μου, να σου δείξω το φαγητό σου. Θα σε βάλω εδώ, θα σε κλείσω για σήμερα, δεν ξέρω τι κάνεις. Θα σε έχω κλειστά εδώ. Να μεγαλώσεις, να φας. Και το πρωί θα σε ανοίξω, να σε έχω ελεύθερο, να μάθεις λίγο το μέρος. Πούντος. Εδώ ήρθε σε μένα, τράβα στην άλλη άκρη, βρε. Θέλω βγει έξω το ρημαδάκι. Θα τον αφήσουμε για βράδυ εδώ. Πεχτούρες, το πήραμε το πρώτο μας γουρουνάκι. Να σβήσουμε τα φώτα εδώ στα μάξι. Πάμε να δούμε λίγο να κοιμηθούμε και να ξημερώσουμε, να δούμε τι πραγματάκια καταφέραμε να κάνουμε με το να αγοράσουμε ένα γουρούνι. Μία νέα μέρα ξημέρωσε λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι, κάναμε και το save. Έχουμε αλλάξει και την κάμερα πάλι. Θέλω να πάμε από εδώ, όπως είσαι. Λοιπόν, φύγαμε να δούμε το... Είναι αρσενικό αυτό, πώς θα το πούμε. Το Μίτσο. Μίτσο, τι κάνεις? Έχει φάει καθόλου? Έχει φάει... Όχι καθόλου. Κοίτα πώς έχει φάει, ρε φίλε. 16 πήγε από 21. Νερό 7, 21. Νερό δεν πίνεις, μόνο τρως. Έχει μεγαλώσει λίγο. Το βλέπω, παιδιά, μεγάλωσε λίγο. Πώς το βλέπετε εσείς? Ο Μίτσος μεγάλωσε λίγο. Τον αφήσουμε ελεύθερο σήμερα, αφού έμαθε το χώρο εδώ και τρώει. Έχουμε την πόρτα ανοιχτή, όμως θα μας την κοπανίσει. Τέλεια. Το βλέπω, έχει μεγαλώσει, δεν έχει μεγαλώσει, αλλά έχει φάει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έχει φάει. Μπορούμε τώρα εμείς να πάμε στο μαγαζί, τώρα που έχει ανοίξει. Να πάμε να πάρουμε φαγητό, γιατί τα κοτόπουλα έχουν γίνει χιλιάδες. Χιλιάδες δεν έχουν γίνει, που λέει ο λόγος. Κοιτάξτε τι έχει γεμίσει εδώ. Εδώ κοίτα πόσα είναι, ρε. Καθίστε ρε ελεύθερα, ρε. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ήταν εκεί πάνω. Κοιτάξτε πόσες κόντες είχαμε τώρα που τις κατέβασα κάτω. Είναι πολλές. Τώρα θα μας τρώνε πάρα πολύ φαγητό. Αυτό εδώ πέρα. Windmill, wind turbine. For extraction of water for underground sources. Fills all balls in the area. Θα μας δείξει κάπου πόσο μας πιάνει, ρε φίλε, όμως. Πήγε να το βάλω εδώ πίσω. Θα μου πιάνει από εκεί. Ταιριάζουν σε αυτό το κτίριο που είναι μεγάλο όλα. Το πηγάδι ίσως μπορούσαμε να το είχαμε βάλει κάπου από εδώ, αλλά αυτό η τουρμπίνα χωράει και ταιριάζει άνετα σε αυτό εκεί πέρα το σημείο που τη βάλαμε. Πίσω εκεί. Να φαίνεται, να δείχνει ωραίο. Πάμε τώρα να πάρουμε φαγητό, γιατί τρώνε πολύ τα άτομα. Πάμε να πάρουμε κανένα εργαλείο τέτοιο, λέτε. Πάμε να φτιάξουμε λίγο την τουρμπίνα για το νερό. Τι θέλει? Metal 150. Την αφήνουμε και αυτή για το επόμενο επεισόδιο. Θέλει πολλά πράγματα. Πάμε όμως να πάρουμε κανένα μηχάνημα έτσι για να φτιάχνουμε λουκάνικα, κανένα τέτοιο, κυμάδες. Και αν πάμε τα χειροκίνητα, θα τα γυρνάμε εμείς με το χέρι τώρα. Πολύ το φοβάμαι αυτό εδώ πέρα, ότι θα το γυρνάμε με ανιβέλα με το χέρι όπως γυρνάω τώρα και το... Θα πάρω ένα τέτοιο, ένα για λουκάνικα. Αυτό είναι να τις κάνουμε stun, λογικά μου αφήγει κάτι έξω να το στανάρεις, να μην κουνιέται. 584 ευρώ, πω, check out, πόσο παίγουν τα λεφτά. Είμαστε στα 640. Αυτό είναι το meat grinder. Ναι, μάλλον. Το τακτοποιώ εδώ, να μπορέσω να βάλω για αυτό που πάνω, που είναι για το λουκάνικο. Άνετα, ωραία. Έχει ένα ελάφι σκοτωμένο εδώ. Άλλο ένα... Εκεί. Αυτό το ελάφι πότε το σκότωσα εγώ και δεν το ήξερα. Και τώρα έτσι κατατύχει τώρα. Λοιπόν, να ξέρουμε εδώ δίπλα στο άλλο, στο λόφο, έχει ακόμα ένα ελάφι. Μεγάλωσες κι άλλο, ρε άτιμε. Μεγαλώνει συνέχεια. Έχεις κάνει προγούλι, βλέπω. Να το προσέχεις.
Πέντε. Πω, Παναγία μου, τι τρώει ρε φίλε. Τι τρώει ο άτιμος ρε. Δεν συμφέρει να το κινήσει, να εκτρέφει συνέχεια γουρούνια. 21, δεν έχει πει καθόλου νερό, έχει φάει, πόσο, έχει φάει, 16. Πούντος. Πόσο τρως ρε άτιμε. Πόσο τρως, δεν θα σε χορταίνω στο τέλος. Κάτσε να σε γεμίσω γιατί θα το φας όλο εσύ. 12 και άλλο ένα θα σου βάλω τώρα. Δεν έχει άλλο. Αύριο τα υπόλοιπα. Πώς τρως να δω ρε άτιμε, πώς τρως. Έτσι τρως ε. Από κάτω το τρως ε. Ω, μεγάλωσε. Είδαμε live το Μίτσο να μεγαλώνει παιδιά. Σε είδαμε live να μεγαλώνεις Μίτσο, ετοιμάσου. Σε λίγες μέρες θα σε κόψω. Παίρνω αρχικά το ξύλο. Να το βάλω εδώ ή να το βάλω από αυτή τη μεριά, λέτε παιδιά. 8, ωραία, 9 ήθελε. Πάλι καλά πήραμε 2. Για ένα το θέλουμε τώρα αυτό, αλλά χρειαζόταν. Έλα εδώ, αυτό είναι για το λουκάνικο. Εδώ μπορώ να φτιάχνω το λουκάνικό μου. Α, αυτό τουλάχιστον γυρνάει ρε φίλε, με το rotate που λέει. Εντάξει, ωραία. Rotate και αυτό, manual. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα. Πώς είναι σωστό να μπει αυτό. Το βάλω έτσι. Σωστά το έβαλα μάλλον. Πάμε να δοκιμάσουμε με κρέας. Έχουμε 3 ελάφια, 2 ελάφια, 3, πού τα έδω τα 3. Πάμε να πάρουμε τα 3 τα ελάφια, να δούμε να κάνουμε λίγο κιμά και λουκάνικο να δούμε πώς γίνεται η διαδικασία. Όσοι έχετε μείνει μέχρι το τέλος του βίντεο μέχρι αυτή τη στιγμή να σας πω να ευχαριστώ και έχετε παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία που έχουμε κάνει, νέα πραγματάκια όλα. Οπότε όσοι φύγανε, κακό του κεφαλιού τους, δεν είδανε τι φτιάξαμε. Νομίζανε ότι τους έλεγα ψέματα θα πάρουμε το γουρούνι. Αλλά όχι μόνο γουρούνι πήραμε, πήραμε να φτιάχνουμε τον κιμά, το μηχάνημα, να φτιάχνουμε και λουκάνικο. Οπότε πάρα πολλά πραγματάκια. Έχουμε φτιάξει και ένα πηγάδι. Έχουμε βάλει και το wind turbine. Οπότε χάσανε. Πώς το βάζω? Τι κάνω τώρα, δεν καταλαβαίνω. Μήπως πρέπει να έχουμε πάρει και την κατσαρόλα που δεν πήρα. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Μήπως το βάζεις μέσα εκεί για να το ρίχνει μέσα στο κυμά και μετά σε αφήνει να βάλεις πάνω. Πάμε να πάρουμε και βλέπουμε πιχτούρες. Φτάσαμε χειρόφρενο. Και κατεβαίνουμε. Κατσαρόλα. Τη βάζουμε εδώ. Τέλεια. Τον κυμά πώς τον έβαλε εδώ. Όχι, δεν το βάζεις εδώ τον κυμά μέσα. Υπάρχει πιθανότητα να είναι επειδή δεν μπορούμε να βάζουμε άγριο κρέας μέσα σε αυτό το μηχάνημα και να θέλει από το χοιρινό μας. Τα βολεύω αυτά εδώ πέρα. Μάλλον είναι αυτό το πράγμα που σας είπα. Δεν μπορούμε να βάζουμε από τα άγρια ζώα την τροφή μέσα εκεί και θέλουμε το δικό μας. Θα πάω να κάνω μια δοκιμή με κοτόπουλο. Θα φυλάξω αυτά τα κρέατα εδώ πέρα. Όταν έχει καλύτερη τιμή κάπου, πάμε να τα δώσουμε. Τώρα παίζουμε μόνο όλα για όλα. Κλείσε. Συγγνώμη κοτούλα για αυτό που θα δεις. Δεν το ήθελα. Τρομάξανε και οι άλλες τώρα. Βάζεις put it in. Να το. Βάζεις κομματάκια μέσα. Τραβάς μία τον κυμά. Πετάει κάτι νερό βλέπω. Και βγήκε ο κυμάς. Take product. Και press to use. Όπα. Πού είναι το product? Όχι ρε φίλε. Α, βάζεις κατσαρόλες μετά πάνω εδώ και βράζεις κάπως. Αλλά τώρα αυτό εδώ πέρα το πράγμα τι είναι? Το έκανα κιμά. Το έκανα κιμά μάλλον. Πάμε να ξεφορτώσουμε λίγο αυτά, να πάμε να το πρωί να δούμε τι το πουλάς τώρα αυτό. Μπορεί να είναι κιμάς, μάλλον είναι κιμάς. Όχι μπορεί, όταν το βγάζεις έτσι είναι σίγουρα κιμάς. Έκανα βλακία, μάλλον έπρεπε να πιάσω όλη την κατσαρόλα και να το βάλω δίπλα για να φτιάξεις λουκάνικο. Πάμε να γεμίσουμε λίγο τροφή. Όχι ρε.
Ρε Μίτσο, αγόρι μου. Κοίτα πώς κοιμάται το άλλο. Σαν πτώμα είναι, ρε φίλε. Η καρδιά μου αυτή τη στιγμή έχει πάει 94 παλμούς, άμα βλέπετε εδώ. Λέει 9-4. Ρε Μίτσο, αγόρι μου, πώς κοιμάσαι έτσι. Υγιέστατο είναι πάνω θεμάτο. Άρε, κοπρίτη με κοψοχόλια σας. Βραδιάτικα. Πιστεύω τώρα θα έχουν φαγητό μέχρι να γυρίσουμε. Μην πάμε να τους ρίξουμε. Ο Μίτσος είναι όλα καλά, ρε. Έχει σηκωθεί. Ρε, ακόμα είναι ξάπλα, ρε. Ρε Μίτσο, με κοψοχόλιασες ακόμα, λέω, τώρα πάει, όντως, πέθανε. Φάει εδώ, φάει αγόρι μου να σε φτιάξω λίγο. Τώρα πάω στον άλλο και να του δώσω ένα έτσι κοιμά λίγο. Μια χούφτα κοιμά. Αλλά ρε φίλε, δεν βαριέσαι να έρθεις κάθε φορά μέχρι εδώ για μια χούφτα κοιμά. Την άλλη φορά όμως του πουλήσαμε ένα καλό 50 έτσι αυγά, τον φτιάξαμε καλά. Έδωσε, τάσκασε 500 άρικο. Έτσι θέλει αυτός. Νομίζει μόνο αυτός κάνει κουμάντο, επειδή ξέρει τις τιμές, βάζουμε έτσι εδώ. Αλλά δεν ήξερα εγώ τι του φύλαγα. Λοιπόν, φέρ' το εδώ. Pork meatball, chicken sausage. Και είχε chicken sausage 1,8. Θα πάω να φτιάξω κι άλλο κοτόπουλο. Chicken meatball, όπως σας είπα, raw. Μπορεί να το μαγειρέψεις. Γιατί βλέπω raw, λέει. Μπορώ να το μαγειρέψω κάπως και να το δώσω πιο ακριβό. Θα ψάξω κάπου τις συνταγές. Το πουλάω τώρα 25 ευρώ. Είναι καλές τιμές για 25 ευρώ. Αλλά τώρα το κοτόπουλο το παίρνεις 30. Άμα δεν το δώσεις τουλάχιστον πιο ακριβό από ό,τι το παίρνεις, δεν αξίζει. 30 ή 50 το παίρνουμε. Πες το παίρνουμε και 50 το κοτόπουλο. Και 100 το κόκορα ή 200. Συγγνώμη κοτούλα και σένα. Συγγνώμη κοτούλα. Όλο αίματα, γέμισε, όπως αίματα. Δεν τον μπορώ αυτό, σε λίγο θα βάζω μπλερ. Λοιπόν, μπορείς να κουμπίσεις ευτυχώς πολλά πράγματα έτσι. Βάζουμε αυτό εδώ. Παίρνουμε αυτό. Το βάζουμε μέσα. Και τώρα να δούμε λίγο πώς γυρνάει. Κοίταξε, σαν νερό είναι, όντως σαν νερό είναι. Μπαπ, το γυρνάς έτσι και τελείωσε. Παίρνεις όλο αυτό. To put it in. Install, το βάζεις εδώ. Τώρα use αυτό. Ωραία. Και βγάζουμε το λουκάνικο. Να το παιχτούρες. Α, έχω ακόμα εκεί. Λουκανικάρα, ε. Μιλάμε, είναι θηλιά ολόκληρη. Πού το να το δω λίγο. Έτσι το δίνεις. Πάρ το λες. Πόπο πουλουκάνικο και χωρίς λίπος, ε, άσπρο. Δυνατό, δυνατό. Πολύ δυνατό το παιχνιδάκι. Σ' αφήνει να κάνεις πολλά πράγματα. Πραγματικά. Το βάζουμε εδώ στην καρότσα. Ο Μίτσος έχει μεγαλώσει καθόλου. Τσάρα, πού είσαι αγόρι μου. Θες ακόμα, μία μέρα είναι σήμερα. Η πρώτη μέρα που πέρασε. Μάλλον η πρώτη μέρα ήταν, γι' αυτό δεν τον είχα ξαναδεί έτσι λιπόθυμο. Δεν έχει φάει ακόμα πολύ. Πάμε να δούμε τι τιμή παίζει και το. Τώρα το πέστο. Το λουκάνικο από το κοτόπουλο, γιατί έχει και 1,7 επί την τιμή πάνω, οπότε θα έχει καλή τιμή. 25 δώσαμε απλά τον κοιμά, τώρα κάναμε και επεξεργασία επιπλέον που του δώσε, το φτιάξαμε το λουκάνικο. Λογικά κάνα 30 από μόνο του και 1,7 να πάει κάνα 50. Έλα εδώ λουκανικάρα μου. Κάτσε το δείξω. Δες εδώ μας τώρα τι σου έχω φέρει. Εδώ, εδώ. Λουκάνικο. Κοτοπούλο. Δεν το κοιτάς όμως και αγχώνομαι. Συνέχεια χτυπάς. Τώρα θα χτυπήσει και καλά το κεφάλι σου μόλις με πληρώσεις. 65 ευρώ, ε. Για ένα λουκάνικο, 65 ευρώ. Βλέπετε πώς βγαίνουν τα λεφτά τώρα, παιδιά. Και όχι για το κυνήγι που λέγαμε μέχρι στιγμής. Βλέπετε πώς βγαίνουν τα λεφτά. Κτηνοτρόφος πρέπει να γίνουμε. Πρέπει να πάρουμε. Να φτιάξουμε άλλο ένα πέν ακόμα για κοτόπουλα. Να βάζουμε full μέσα. Γιατί τώρα πιστεύω έχει τερματίσει αυτό. Δεν βγάζει άλλα. Τώρα καθάρισα 2, λογικά θα βγουν άλλα 2. Μέχρι 20 είναι αυτό. Πιστεύω 20 είναι σίγουρα μέσα εκεί. Πάμε εδώ. Εμείς τώρα έχουμε αυτό. Μπορούμε να βάλουμε το premium. Μπορούμε να βάλουμε το medium. Δεν το βάλω. Έχουμε big τώρα. Μπορούμε να βάλουμε όμως και αυτό, το expensive. Αλλά θέλει πολλά μέταλλα. Ίσως παίξουμε με αυτό. Που έχει και τη σκάλα να μπαίνεις πάνω και έχει και άλλο χώρο να κατεβαίνεις από κάτω. Και να το παίξουμε σε ποιο σημείο, λέτε. Είναι εδώ, να το βάλουμε δίπλα εδώ.
Ή να το βάλουμε δίπλα εδώ. Μάλλον κάπου εδώ θα είναι κομπλέ. Τσεκάρετε. Τεράστιο. Τεράστιο. Έχει πάνω χώρο να βάζεις για τα αυγά. Εδώ λογικά είναι αυγά. Έχει εδώ κάτω να τους ανοίγεις πίσω λογικά πόρτα. Ή μπορεί και όχι. Εδώ ανεβαίνεις λογικά τη σκάλα και πας και καθαρίζεις. Πάνω κατεβαίνεις και κάτω λογικά. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο. Οπότε τι χρειαζόμαστε? Wood plank 65 και 35 μέταλλα. Είναι και αυτό για 20 χιένες από ό,τι λέει. Άμα θέλαμε να πηγαίνουμε για παραπάνω, πήγαινε σε αυτό μέχρι 30. Recommended λέει για να κρατάς τέτοια, από ό,τι μπορεί να βγαίνουν και παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω αν κάνουμε καλά, βάζω και αυτό εδώ. Το κουμπώσω τα planks όσα έχουμε. Και τα τελευταία. Θέλουμε άλλα 35. Θα είναι σε αυτό το σημείο. Σήμερα βάλαμε το Μίτσο εδώ πέρα. Έχει αρχίσει, μεγαλώνει. Φτιάξαμε τα πρώτα μας λουκάνικα, τον πρώτο μας χυμά. Φτιάξαμε πηγάδι. Βάλαμε blueprint να φτιάξουμε και το windmill, να μας τροφοδοτεί όλα αυτά εδώ πέρα με νερό. Φτιάξαμε ένα ακόμα τώρα στο τέλος για τις κότες, να βάλουμε και άλλες κότες εδώ πέρα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε δύο κότες και ένα κόκορα ακόμα και να αρχίζει η αναπαραγωγή διαφορετική από εδώ. Να έχουμε και τα δύο διαφορετικά τελείως. Οπότε, παιχτούρες, θα κλείσουμε κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε, πιστεύω θα σας άρεσε γιατί κάναμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Άμα δεν θέλετε, μείνετε συντονισμένοι όμως για το επόμενο επεισόδιο που θα έρθει. Ίσως έρθει μέσα στη βδομάδα, ίσως έρθει και στην άλλη εβδομάδα, αναλόγως το πρόγραμμα πώς θα μας βγει. Αλλά θα προσπαθήσω το συντομότερο δυνατόν να ανέβει και το επόμενο επεισόδιο. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι, κάντε μια εγγραφούλα για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο. Αφήστε ένα like τώρα για να βοηθήσετε λίγο παραπάνω να διαδοθεί το βίντεο σε περισσότερα άτομα και γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε το βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.